Ξεπέρασε τα νούμερα του 2019 και πλησίασε τα νούμερα της χρονιάς ρεκόρ για τον τουρισμό στην Κρήτη που ήταν το 2018. Τα στοιχεία για τις κινήσεις αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νικός Καζαντζάκης για το 2022 αποτυπώνουν την επαναφορά στην προ-COVID εποχή και μάλιστα με ιδιαίτερο δυναμισμό. Νομίζω εκεί θα παίξουμε τα επόμενα χρόνια μέχρι να δούμε το νέο αεροδρόμιο να ανοίγει να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν έχει άλλες περισσότερες δυνατότητες να το πούμε και διαφορετικά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα έλεγα το υπάρχουν αεροδρόμιο. Δηλαδή πλέον είμαστε οριακά. Οι κινήσει εσωτερικού ανήλθαν στο 1.235.374. Ενώ του εξωτερικού στα 6.827.518. Συνολικά δηλαδή αφήξει και αναχωρήσει μέσα στο 2022 έφτασαν τα 8.062.892 αυξημένε κατά 3 περίπου τη 100 από το 2019 και πολύ κοντά στο 2019. 18, που θεωρήθηκε ως η χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στο νησί. Ποτέ δεν φοβήθηκα την Κρήτη. Γιατί ξέρω ότι οπουδήποτε να πάτε στην Ευρώπη τουλάχιστον αλλά και στην Αμερική και πείτε ας πούμε ξέρω εγώ Κρέτα το νησί τη Κρήτη, το γνωρίζουν όλοι. Αν και διανύουμε τι πρώτε και όλε ημέρε του 2023, εν τούτη οι προβλέψει για τη νέα τουριστική σεζόν μάλλον είναι άκρο αισιόδοξε, με τα σλότ ήδη να έχουν εξαντληθεί από τι εταιρείε που ζητούν συγκεκριμένε ώρε τη ημέρα αφήξει και αναχωρήσει αεροσκαφών. Δεν προτιμούν να έρχονται ένα τρίωρο το πρωί και ένα τρίωρο το απόγευμα. Αυτό είναι γεμάτο. Δηλαδή και από τώρα να μιλήσουμε για το 2023, α, δεν υπάρχουν σλότ διαθέσιμα. Στι εμπορικέ ώρε, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν σλότς νωρί το πρωί ή αργά το βράδυ και για το 23. Όταν λέμε σλότς είναι σλότς Γιατί μπορεί να κυρωθούν ανά πάσα στιγμή. Οπότε ε, δεν, δεν τα υπολογίζουμε εμεί πάντα οι ξενοδόχοι. Αλλά να ξέρετε ότι σίγουρα είναι καλό που είναι τα σλότς εξαντλημένα και στο μέτωπο των προκρατήσεων, αν και αυτέ επί τη ουσία δείχνουν στα τέλη Φεβρουαρίου την απόλυτη δυναμική του, όλα φαίνεται ότι κυλούν το ίδιο δυναμικά. Με την Αγγλία και τη Γερμανία να έχουν και φέτο την πρωτιά. Ακόμα είμαστε νωρί. Είμαστε περίπου στο 10% των κρατήσεων τη χρονιά. Οπότε θα περιμένουμε σίγουρα και τον επόμενο μήνα και τον μεθεπόμενο που είναι οι βασικοί μήνε που θα φτάσουμε όταν τέλει δηλαδή του. Φεβρουαρίου θα φτάσουν στο 50% των κρατήσεων, οπότε είναι ένα μεγάλο νούμερο και θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Αστάθμητος παράγοντας που καλλιεργεί ανησυχία τονίζουν οι ξενοδόχοι ότι είναι ο οικονομικός. Αν θα διαθέσουν δηλαδή χρήματα για να ταξιδέψουν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας τελικά οι Ευρωπαίοι, σε συνδυασμό με την αύξηση από 10 έως 15% στα πακέτα που έχουν ζητήσει τα ξενοδοχεία και σε αυτό το ποσό η έξτρα αύξηση των εισιτηρίων. Υπάρχουν και, και αυξήσει στα ειστήρια, οπότε το όλο πακέτο είναι αυξημένο κατά πολύ περισσότερο ε, και γι' αυτό το λόγο φοβόμαστε, γιατί το 10-15 στην ουσία δεν, δεν, δεν το φοβόμαστε, αλλά είναι όλο το, όλο το σύνολο. Από εκεί πέρα θα, θα δείξει αν κρατάμε, αλλά πιστεύω ότι κρατάει ο ελληνικός τουρισμός και από ό,τι φαίνεται στα πρώτα βήματα του το βλέπουμε, το, το 23 θα δείξει ότι θα είναι καιρό.